Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Σάτρα που είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι 9 Οκτωβρίου του 2024 και στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τους αεροψεκασμούς. Αφού χθες γράφατε, καμιά φορά δεν σας αρέσουν τα θέματα, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να σας αρέσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω πει αρκετές φορές για τους αεροψεκασμούς. Είμαι θειασότης της θεωρίας των αεροψεκασμών, αλλά ας βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί από την τελευταία φορά που έκανα εκπομπή για τους αεροψεκασμούς έχουμε ανέβει και 20-30.000 στο κανάλι. Λοιπόν, μέχρι το 1945 ό,τι αεροπλάνο πετούσε είχε διάφορα καύσιμα τα οποία τα βάζανε για να λειτουργούν οι μηχανές. Από το 1945 και μετά προς το 1947 περίπου δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο, όχι τα πρωτόκολλα των σοφωνητισιών, ένα πρωτόκολλο ώστε τα αεροσκάφη να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τύπο έφλεκτου υλικού, το ώστε να λειτουργούν. Είναι και τότε και η απαρχή της εισαγωγής των jet κινητήρων στην πολιτική αεροπορία. Οι πρώτες φουρνιές αεροπόρων στα πολιτικά αεροσκάφη είναι απόστρατοι αεροπόροι της πολεμικής αεροπορίας σε κάθε χώρα του κόσμου και εδώ και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Πετάει τακτικές ελληνικές αερογραμμές, ΤΕΑ, και μετέπειτα αγοράζονται αυτές και γίνονται Ολυμπιακές αερογραμμές, όμικρον Α, η γνωστή Ολυμπιακή αεροπορία δηλαδή, υπό την ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ιωνάση. Και μάλιστα δημιουργείται και αυτό το περίεργο το σύμβολο με τους 6 κύκλους, γιατί είχε στην αρχή 5 κύκλους. Έκανε μία μήνυση τότε η ΔΟΕ ή με άλλον μία έγκληση να αφαιρεθεί αυτό το σήμα. Και ο Ιωνάσης μέσα σε ένα λεπτό έκανε κι άλλον ένα κύκλο και λέει 6 είναι, δεν είναι 5, άρα είναι διαφορετικό το σήμα και συνεχίστηκε. Λοιπόν, τώρα, από το 47 και μετά έχουμε την ανάπτυξη της θεωρίας των αεροψεκασμών που βασίζονται στα κατάλοιπα των αεροσκαφών τα οποία πετάνε σε μεγάλο ύψος και πολλές φορές δεν μπορούν να γίνουν διακριτά. Ο αριθμός των αεροσκαφών του 47 με το 48 ήταν το 1 δέκατο, δηλαδή 10.000 αεροσκάφη το 47, 100.000 αεροσκάφη το 48 και ούτω καθεξής, και έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη αύξηση όπου υπάρχουν χιλιάδες αεροσκάφη κάθε στιγμή σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικά ύψη, σε διαφορετικές αερογραμμές κτλ. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, στο ίδιο πάμε πάλι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προτού κάντε το dislike και αυτά κτλ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κατευθείαν λένε «Α, ο Κασταμονίτης κάνει αεροψεκασμούς». Πάλι παρόφευσα να μας πει, πάμε dislike. Εντάξει, ρε παιδί μου, μην ξαναμπείτε όμως, έτσι. Λοιπόν, εσείς οι άλλοι να σας αρέσει, κάντε ένα like, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Χα! Μιλάω καλά, καλά. Λοιπόν. Στο ίδιο ύψος, τι είπα πάλι, στο ίδιο ύψος, οι αερογραμμές δεν τέμνονται. Δύσκολο να το καταλάβετε. Πάμε πάλι. Στο ίδιο ύψος, στα χίλια πόδια, οι αερογραμμές δεν τέμνονται. Πολύ δύσκολο. Θα το ξαναπώ. Κατά την κατασκευή των αερογραμμών, στο ίδιο ύψος δεν υπάρχει αερογραμμή, αεροδιάδρομος συγκεκριμένα, που να τέμνεται. Δηλαδή, ο αεροδιάδρομος που φεύγει από την Αθήνα για να πάει στην Πάτρα και μετά να στρίψει να πάει στην Κέρκυρα είναι ο αεροδιάδρομος 4 στα 17.000 πόδια. Το 4 το πας στην τύχη. Δεν υπάρχει περίπτωση η Θεσσαλονίκη να θέλει να πάει στην Πάτρα και να μπει στο αεροδιάδρομο 4 στις 17.000 πόδια. Δεν τέμνονται. Δεν κάνουν σκάκι. Δεν τέμνονται. Εντάξει. Το καταλάβατε. Όποιος σας πει το αντίθετο, σφαλιάρα στα μούτρα. Κατευθείαν. Μπαμ. Αλλά να μείνει και δόντι στο χέρι. Αυτά, διότι όταν έκανα εγώ την εκπομπή με τους αεροψεκασμούς στη Φυγόκεντρο, μου βγάλανε ένα παππού 180 χρονών που λέει τέμνονται, αλλά δεν του ρωτήσαν στο ίδιο ύψος. Και έναν στρατηγό του μηχανικού να πει για τους αεροψεκασμούς. Τέκτονα, με τα κλειδιά πάνω. Έχει σημασία και ποιος μιλάει. Έτσι. Λοιπόν, άρα, για πέμπτη φορά, φεύγει ένας αεροδιάδρομος στα 17.000 πόδια και θέλει να πάει από την Αθήνα στο Γιβραλτάρ. Και αποφασίζουν όλες οι αεροπορικές γραμμές της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Αλβανίας, των Σκοπίων, του Βελιγραδίου, δηλαδή τη Ιουκοσλαβία,
της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Λιβύης, όλα αυτά, όλα από κάτω λοιπά, αποφασίζουν να πάνε και αυτές από την Αθήνα στο Γιβραλτάρ. Δεν θα μπει καμία στα 17.000 πόδια και να τέμνει το αεροδιάδρομο. Καμία. Για το χρονικό διάστημα που πετάει σε ένα κομμάτι που λέγεται τομέας, δηλαδή στο τομέα από Αθήνα μέχρι Ρώμη, FIR Αθηνών, FIR Ρώμης, δεν επιτρέπει κανένα αεροδρόμιο στον κόσμο να μπει στο ίδιο αεροδιάδρομο, στο ίδιο ύψος, άλλο αεροσκάφος. Πώς είναι η διαφορά μεταξύ των αεροδιαδρόμων? 1000 πόδια, 333,33 μέτρα. Understand, understood. Σωστό, σωστό στη μετρή. Άρα, όταν βλέπετε ένα αεροσκάφος που έρχεται και ένα άλλο αεροσκάφος που έρχεται έτσι, δεν θα συγκρουστούν. Έχουν μια απόσταση 333 πόδια και πιθανόν είναι σπάνιο να είναι και στο ίδιο ύψος. Εάν πλησιάζουν, θα του πει να ανέβει 1000 πόδια παραπάνω για να έχει μια απόσταση 670 μέτρα. Διότι τα αεροσκάφη, στο πίσω μέρος, οι αεροτουρμπίνες δημιουργούν ένα κυματισμό αέρος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και κενά αέρος, και το πίσω αεροσκάφος να μπει σε κλειδονισμό και να πέσει. Γι' αυτό και όταν γίνεται το περίφημο έλευση, δηλαδή που φεύγουν το ένα αεροσκάφος πίσω από το άλλο, και στα πολεμικά αεροσκάφη, υπάρχει ένα διάκαινο του 1-2 λεπτά να έχει προλάβει να έχει φύγει, γιατί η σωστή απόσταση για τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι από 4-5 χιλιόμετρα. Ιδαλλιώς, αν είναι λιγότερο, μπορεί να επιέλθουν κλειδονισμοί. Αυτά, όποιος αφισβητεί, κανένα πρόβλημα, τον περιμένω στα Ανακαυλάκη 11 να πάμε πιο μικρά στην πλατεία Κυψέλης και ένα καφέ, να μου πει ότι είναι διαφορετικά. Αλλά δεν θα έρθει κανένας. Το έχουμε σακατεύσει το θέμα. Λοιπόν, από το 1947 και μετά έχουν φτιαχτεί συγκεκριμένα καύσιμα. Τώρα, δεν θα επέλθω σε διαδικασίες καυσίμων, 100 οκτάνιο, 800 οκτάνιο, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα καύσιμα για jet κινητήρες. Jet, όπως το λέγει και ο άλλος ο παππούς. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί φεύγει ένα αεροσκάφος, ας πούμε από την Αγγλία, και θέλει να πάει στο Λεοπολβίντ, την παλιά πρωτεύουσα του Κονγκό, του Βελγικού Κονγκό, δηλαδή το χωριό του Λεοπόλδου, και μετά καπάκι να πάρει το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και να φύγει να πάει στη Σαουδική Αραβία. Δεν θα πρέπει να παρακαλάμε το Κονγκό να έχει καύσιμα? Είναι αποδεδειγμένο ότι έχει καύσιμα και ταιριάζουν με τους κινητήρες των αεροσκαφών. Από τότε που άρχισε η ανάπτυξη των πολιτικών αεροσκαφών, έχουμε πάρα πολλές εταιρείες. Τουπόλεφ, Airbus, Boeing, οτιδήποτε άλλο. Και παράλληλα έχουμε διαφορετικούς τύπους. Πιο μικρό, 47, 57, οτιδήποτε άλλο. Οι κινητήρες παλιότερα είναι ελικοφόροι, μετέπειτα γίνονται κανονικά αεροτουρμπίνες και κάνουν τις συγκεκριμένες διαδρομές. Μέχρι στιγμής το έχετε καταλάβει. Αν δεν το έχετε καταλάβει, 8 και 40, 11 και 41, το ξανακούτε από την αρχή. Λοιπόν, από το 1947 και μετά παρατηρείται ότι οι κινητήρες, και πόσο μάλλον οι αρχικοί κινητήρες, γιατί τωρινοί είναι και κρατάνε και το λεγόμενο αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, αυτή τη μεγάλη μπαρούφα, όπου το 0,04% του της ατμόσφαιρας, τόσο είναι το διοξίδιο του άνθρακα, εάν πέσει στο 0,3 ας πούμε, υπάρχει κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Παρατηρούσαν τα αποτυπώματα που αφήνονται από τους κινητήρες των αεροσκαφών. Μέχρι εδώ καλά? Καλά. Και παρατηρούσαν δύο μεγάλες κατηγορίες. Αλλά προτού πάμε σε αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες, το βασικότερο κομμάτι απ' όλα είναι ότι τα αποτυπώματα από τους κινητήρες από το 1947 και μετά σταδιακά από μαύρο κατά μαύρο γίνεται λευκό, σε σημείο από το 2000 και μετά να είναι και ημιδιαφανές. Δηλαδή μπορεί να πετάξει ένα αεροσκάφος
και να αφήνει πίσω το αποτυπώματα κινητήρα ή μη διαφανή. Φαίνονται μόνο εάν το στοχεύσεις με κιάλια στους κινητήρες και είναι πολύ κάτω, κοντά στα 3.000 μέτρα, δηλαδή χαμηλά θεωρητικά για αεροσκάφος, ούτως ώστε να μπορούμε να το δούμε με τα κιάλια. Παρατηρούνε, ανεξάρτητα των καιρικών συνθήκων, σαφώς κάποιες καιρικές συνθήκες τα αλλοιώνουν αυτά, ότι αφήνονται κάποιες ουρές. Έτσι, τα trails. Και υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα contrails και τα chemtrails. Contrails είναι συγκεντρωτικές ουρές. Είναι ένα μηχανάκι. Ανεβαίνει, πια να πω, τη κρυεζό του. Από την Πανεπιστημίο στρίβει και ανεβαίνει την κρυεζό του προσπαθώντας να φτάσει στην Ακαδημία. Μια ανηφόρα δηλαδή. Ή τη Βουκουρεστίου από την Πανεπιστημίου για να πάει στην Ακαδημία. Μια ανηφόρα. Αυτό το μηχανάκι γκαζώνει και αφήνει πίσω του καυσαέριο. Γιατί καίγεται πιο γρήγορα, γίνεται ατελής καύση του καυσίμου και βγαίνουν πίσω κάποιες ουρές. Οι ουρές αυτές διαλύονται σχεδόν αστραπιαία ή το πολύ πολύ στα 1 με 3 λεπτά μετά την έλευση του αεροσκάφους. Λευκές γραμμές. Η άλλη κατηγορία είναι στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το μηχανάκι που είπαμε τα λοιπά, πράγματι αφήνεται μια σειρά γραμμών ή μια διατριτή ή μια συνεχόμενη, ένα συνεχόμενο αποτύπωμα, λευκό βαμβάκι, το οποίο διαλύεται μετά από μία, δύο, σε πολλές περιπτώσεις τρεις ώρες. Και μάλιστα πέφτει σαν καταχνιά, σαν το πούσι, σαν την ομίχλη το χειμώνα και διαλύεται μετά από μία, δύο, τρεις ώρες. Αυτά είναι τα chemtrails, χημικές αερογραμμές, χημικές ουρές. Το άλλο είναι συγκεντρωτικές ουρές, το άλλο είναι χημικές ουρές. Μέχρι εδώ καλά, χρησιμοποιούν το αιγυπτιακό chem από το chemistry, έτσι, λοιπόν, εξού και χημεία. Λοιπόν, μέχρι το 1960, επειδή και τα αεροσκάφη είναι περιορισμένα, δεν φαίνονται πάρα πολύ. Όμως υπάρχουν καταγραφές, ειδικότερα κοντά σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, όπου γίνεται εκπομπή τέτοιων γραμμών. Chemtrails, χημικές. Λοιπόν, από το 1960 και μετά, λόγω της αυξήσεως των πτήσεων, που υπήρχε και οικονομία και τα λοιπά, αρχίζαν και το παρατηρούσαν περισσότερο. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και η αλήθεια είναι ότι άλλοι λέγανε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και άλλοι λέγανε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι θεωρίες συνωμοσίας. Στο τουρβά μέσα πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα, τα οποία τα πράγματα αυτά είναι περίπου στο 1943, 44, 45 και οτιδήποτε άλλο κτλ. Είναι ο θάνατος του Νικολά Τέσλα, του Νικόλαου Θεσσαλού δηλαδή. Είναι ένα dream, ένα όνειρο που είχε, ας πούμε, με την λεγόμενη ακτίνα του θανάτου. Είναι το HARP, δείτε με τι συνδέεται όλα αυτά. Είναι το Echelon και μέσα στο παιχνίδι παίζει και κάτι το οποίο έγινε πριν την προηγούμενη εβδομάδα και με την ευκαιρία, μιας και ασχολούμαι με αυτό το θέμα, θα σας πω σήμερα και μια δραματική, δραματική εξέλιξη όσο αφορά την ιδιοκτησία του Diego Garcia. Σκεφτείτε λίγο κάποια πράγματα, τι μέλη γενέστε και τι γίνεται και πώς επιβεβαιώνεται η ανοπέα τραπός. Λοιπόν, ο Νικολά Τέσλα έλεγε ότι μπορώ να ιονίσω την ατμόσφαιρα, είναι το HARP, μπορώ να δημιουργήσω μια κοιλάδα με πυκνωτές και με ένα κεραυνό μόνο να κρατήσω ενέργεια που μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη Νέα Υόρκη για ένα χρόνο με έναν κεραυνό, δύο κεραυνούς και τα άλλα πολλά. Το HARP που έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, είναι αυτό το όπλο που υποτίθεται δεν υπάρχει, που είναι στην Αλάσκα κάπου, αλλά δεν υπάρχει, που σας δείχνω, έχω φωτογραφίες, αλλά δεν υπάρχουν, όπου κάποια στιγμή, εκεί λίγο, το 1984-85 λοιπά, το ανακοινώνουν, αλλά δεν υπάρχει, και κάποια στιγμή, εδώ, ερευνητές και του παγκοσμίου χώρου, αλλά και του ελληνικού, λένε ότι δεν υπάρχει, αλλά ο στρατός των ΗΠΑ
θα επιτεθεί στο ΧΑΡΠ που ανήκει στο ΗΠΑ να το καταστρέψει. Και συγκεκριμένα λέγανε ότι ανήκει στην αεροπορία και στο στρατό και θα επιτεθεί το ναυτικό στο ΧΑΡΠ για το... Πώς μπαίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι λοιπόν. Είναι σαν αυτούς που λέγανε ναι, υπάρχει το έγγραφο της επιστράτευσης. Στρατηγός Δεκαβάλλας. Έτσι. Υποστράτηγος Σκορδοπούτσογλου. Ο Πιτσαπίρδουλας. Ο ταξίαρχος. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το ΧΑΡΠ. Για αυτούς είναι σεμινάρια γρήγορα τα λοιπά. Βρίσκει μια κοιλάδα προβατάκια σύννεφα πάνω από τη Φιλανδία. Παπ, τα χτυπάει, τα αιωνίζει. Θα μου πεις πως τα αιωνίζει ρε παραμυθά με συγκεκριμένες κεραίες. Έτσι, σαν τις φρικτορίες που ανάβανε σε ένα βουνό και έβλεπε στο βάθος το άλλο το βουνό και έβλεπε στο βάθος το άλλο το βουνό και έβλεπε στο βάθος το άλλο το βουνό. Πως μεταφέρθηκε η πτώση της Τρίας, πως μεταφέρθηκε στο Lord of the Rings, στο Μίνα Τίριθ κτλ. Κτλ. Με αυτή τη λογική, εδώ στα Βαλκάνια έχουμε τη μεγαλύτερη κεραία του ΧΑΡΠ στον κόσμο, μέσα στο αμερικανικό στρατόπεδο του Κωσόβου, όπου είναι η μεγαλύτερη βάση εκτός Αμερικής, των ΗΠΑ, και εκεί γίνεται ο λεγόμενος μεταφορισμός, ας το πούμε έτσι. Από, η ενέργεια από εκεί στέλνεται εδώ και μετά στέλνεται παντού. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Χερσόνησο του Έμου έχουμε αρχίσει και έχουμε τρομερές αλλαγές στον καιρό, αλλά αυτό είναι μια άλλη στιγμή και πιθανόν να είναι και πολύ γρήγορα αυτή η αλλαγή. Έτσι, με την αντανάκλαση, γιατί μην ξεχνάτε ότι και στις αγγλικές βάσεις που υπάρχουν στην Κύπρο υπάρχει το Έσελον που παρακολουθεί τις συνομιλίες, αλλά και το ΧΑΡΠ και όλα αυτά, και υπάρχει και στο συγκρότημα το λεγόμενο BIOT, British Indian Ocean Territory, απικία, βρετανική απικία του Ινδικού ωκεανού, που αποτελείται από 4 ουσιαστικά νησάκια, 9 για την ακρίβεια, αλλά τα 4 κατοικούνται. Είναι το σύμπλεγμα Τσέμπος ή Τσέγκος, στο οποίο μέσα το ένα από τα 4 που κατοικείται νησιά είναι το Diego Garcia. Είναι το μέρος και η μυστική βάση που έχει και το Έσελον και το ΧΑΡ, στο οποίο πήγαινε το αεροπλάνο των Μαλισιανών αερογραμμών να πέσει πάνω, αλλά έγινε renegade και καταρρίφθη από πυράβλους. Άμα το βρούτε, να μου το πούτε. Η νέα δραματική σειρά του Αντένα. Στο ρόλο του Βρούτε, ο Χρήστος Κασταμονίτης. Ακόμα κάθε το σκληκάκι, βρήκαμε, εντοπίσαμε μια σκιά, δεν θα βρείτε τίποτα από κομφετή. Είναι η βάση στην οποία όταν έγινε ο σεισμός στα Andaman Islands το 2004, πήρανε τον Helmut Kohl από τις Μαλδίβες και όχι Μαλβίνες, οι Μαλδίβες είναι κάτω από τη Σρι Λάνκα. Το πήραν με ένα μαύρο ελικόπτερο και το πήγαν σε αυτή τη βάση, στην οποία τη βάση αυτή την πέρασε το νερό ένα μέτρο πάνω από το τσουνάμι και δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στο τέλος του μήνα παραδίδεται η ιδιοκτησία αυτών των νησιών που ήταν απικία του Βρετανικού στέματος ή στη Σεϊχέλες ή στο Μαυρίκιο, Μαουρίσιους, έτσι, στο Μαυρίτιο, είναι κανονικά, δεν είναι Μαυρίκιος. Λοιπόν, και παραμένουν οι βρετανικές βάσεις πάνω σε αυτά τα νησιά και το νησί Diego Garcia, η κυριαρχία του οποίου για 99 χρόνια μέσω της Βρετανίας παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα το Ηνωμένο Στέμα στα πρότυπα της μάνας του που το 1952 ως το 1960 έδωσε 22 απικίες στην ανεξαρτησία, αρχίζει και αποδίδει τη Βρετανική Ινδική απικία του Ινδικού ωκεανού πίσω στους ιδιοκτήτες της, εκτός από το νησάκι Diego Garcia, που επαναλαμβάνω το μοναδικό νησάκι το οποίο δεν υπάρχουν σωστές συντεταγμένες σε κανένα χάρτη παγκοσμίως, γι' αυτό άμα το βρούτε να μου το πούτε. Εκεί λοιπόν αυτές οι μεταφορές κάνουν τους ιονισμούς. Χτυπάει το ιονικό σύστημα των ΧΑΡΠ, τα σύννεφα πάνω από τη Φιλανδία, και εκεί που λέει ο αντίστοιχος Γρηγόρης Αρνιακός της Φιλανδίας ότι αύριο θα έχουμε μία ηλιόλουστη μέρα, ξαφνικά τραβάει μια βροχή 2 τόνους νερό, ας πούμε, ένα τετραγωνικό μέτρο, και γίνεται μια καταστροφή. Είναι καιρικές συνθήκες, είναι όπλα αλλαγής καιρού και μπορούν να καταστρέψουν πιο εύκολα από πολεμική διαμάχη κάποιες χώρες. Λοιπόν, εφόσον ιονίζονται τα σύννεφα,
και εφόσον δημιουργείται μια βροχή, εύκολα μπαίνει το σενάριο ότι μπορούν να πέσουν κάποιες ουσίες και μέσω της βροχής ή κάποιων άλλων καιρικών φαινομένων να μεταφερθούν στο έδαφος, να μεταφερθούν στις τροφές, δηλαδή τα φυτά κτλ., στα ζώα, μέσω της διατροφικής αλυσίδας σε εμάς τους ανθρώπους και να επανέλθουν πολύ εύκολα με κάποια αντιβιωτικά. Έτσι, στη θεωρία αυτή λένε ότι μπορεί να βάζουν ένα φάρμακο τη μία μέρα που προκαλεί γρήπη και οτιδήποτε άλλο και την άλλη μέρα να βάζουν το αντιβιωτικό του και να γίνεται μια δοκιμή φαρμάκου. Από αυτό το σημείο και μετά, από το 23ο λεπτό και μετά, πλέον ό,τι απαντάω θα λέω και το συνήγορο του διαβόλου. Πρώτο, αρχίζουν και λένε, αν αυτό θεωρείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας και καταστροφής, οι αεροψεκασμοί που τους είδατε χθες με τα μάτια σας, για να μην νομίζετε ότι λέω κάτι, που κάνουν σκάκι. Και το σκάκι το κάνουν γιατί ξέρουν πότε περνάνε τα αεροσκάφη και κάνουν αυτό για να υπάρχει πλήρη διάσπαση στην ατμόσφαιρα κτλ. Κτλ. Τότε γιατί οι πιλότοι που πετάνε δεν μας το λένε και δεν διαμαρτύρονται. Το κλασικό. Είδατε αυτούς που ήταν στο αεροσκάφος που λεγόταν Enola Gay. Το τραγούδι που λέει Enola Gay είναι το όνομα του αεροσκάφους που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στην Ιαπωνία. Είδατε να προβούν σε κάποια διαμαρτυρία. Δεν δεχτήκαν αυτή η ραδιενέργεια. Οι πιλότοι των πολεμικών μας αεροσκαφών, οι πυράβλοι που πετάνε και οτιδήποτε άλλο, νομίζετε ότι δεν δημιουργούν θέματα στην υγεία τους? Ακόμα και μια απλή βολή με βλήματα τα οποία έχουν επενεργοποιημένο ουράνιο, το οποίο έπεσε κατά κόρον στη Γιουγκοσλαβία, δημιουργούνται προβλήματα υγείας. Κάθε επάγγελμα έχει την επικινδυνότητά του. Ένα. Δεν προστατεύουν τις οικογένειές τους. Εάν ξέρουν αυτό το ευτασφράγιστο μυστικό και ξέρουν ότι αν πουν κάτι θα τους φάνε ζωντανούς, θα προστατεύσουν την οικογένειά τους ή θα είναι αλτρουιστές και θα πούνε δεν με νοιάζει, ας εξαφανίσουν την οικογένειά μου να σου πω εγώ τι γίνεται? Δεύτερον, υπάρχει αντίδοτο. Με την έννοια υπάρχει αντίδοτο, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτό που πέφτει είναι πάντοτε κάτι που είναι βλαβερό. Εγώ το μόνο μπορώ να σας πω είναι να σας κάνω κάποιες συστάσεις διατροφής. Έχουν να κάνουν με το ζεόλιθο. Ο δικός μας ζεόλιθος έχει καταργηθεί υπό το σκεπτικό ότι είναι ραδιενεργός. Δεν ισχύει. Άλλες είναι οι συνθήκες, αλλά δεν προτίθεμαι να τις πω. Αυτό που κυκλοφορεί στο εμπόριο είναι βουλγάρικο. Νομίζω ότι είναι η μη βέλτιστη λύση, αλλά είναι τι να κάνεις, απ' τα λότερα τι να έχει, ξέρω εγώ πώς το λέει και πώς λέει η γενική παροιμία. Λοιπόν, νερό πολύ, αυτό ο ζεόλιθος, και θα παίρνετε συγκεκριμένα συμπλέγματα βιταμινών για να ενισχύουν τον οργανισμό. Το άλλο είναι ότι σε κάποιες περιοχές, στην Αγγλία και στην Αμερική, κοντά σε αεροδρόμια, έγινε ανάλυση του εδάφους. Προσέξτε, ανάλυση του εδάφους. Μετά το πέρασμα αυτό των αεροσκαφών που σακάζανε. Και διαπιστώθηκε σωρία βαρέων μετάλλων, η οποία αυτή είναι πολύ κακή για το ανθρώπινο οργανισμό. Πάλι η απάντηση είναι, μα δεν το ξέρω, δεν κάνω τα λοιπά. Ναι, παίρνουν συμπλέγματα βιταμινών, νερό, άσκηση και το καθεξής. Το άλλο. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Ο σκοπός τους μπορεί να συμπυκνωθεί στο The Great Reset του Klaus Schwab. Πειράματα. Και μάλιστα με μία πολύ άνετη, θα έλεγα, ευκαιρία, με μη καταμετρημένα θύματα, παρά μόνο τις επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό που τις μετράνε στατιστικά από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αυτές τις μέρες, από τη Δευτέρα μέχρι και τώρα, τρέχει μία τρομερή ίωση γαστρεντερίτιδας για τα μικρά παιδιά. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και σοβαροί πυρετοί 38,5, 39 και ούτω καθεξής.
πρώτος που κολλάει είναι ο γονέας και μετά σέρνεται. Χθες ψεκάσαν παντού, παντού και έτσι αυτά και τα λοιπά. Σήμερα διαμαρτύρονται όλοι για πονοκεφάλους, για αυτά τα λεγόμενα κόκκινα μάτια, όχι δεν έχουμε στενοχωρηθεί για κάτι, έτσι, κόκκινα μάτια τα λοιπά, καταρροή και σε κάποιες περιπτώσεις πυρετό και οτιδήποτε άλλο. Τι είναι αυτό? Αύριο πάμε στοίχημα, θα ξανά έχουμε αεροψεκασμούς. Πέρασε η χθεσινή και η σημερινή, αύριο θα πρέπει να πέσει το αντίδοτο. Το αντίδοτο. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες κάτω στο Ισραήλ και τα λοιπά. Τα εξηγούσαμε και χθες και προχθές. Που κουράστηκε άλλος που είπαμε για την επιστράτευση. Προσέξτε. Μας θέλουνε dull. Αγελάδες. Πώς μασάει η αγελάδα που κάνει? Μας θέλουν έτσι. Μας θέλουνε τούβλα. Να μην έχουμε καμία αντίδραση. Τα είδατε. Όχι, λέει, δεν ισχύει. Λοιπόν, επειδή δεν είναι τωρινό, ας πούμε και κάποια πράγματα, γιατί ξέρεις, αυτά τα ανθρωπίδια μπορεί να τα ξαναδείτε πάλι στην πολιτική. Λοιπόν, θυμάστε το μεγάλο φανφάρα, το Παναγιώτη τον Καμένο. Θα ανέβω, θα κάνω, θα αυτά, θα τα κατεβάσω. Με τη θεωρία των αεροψεκασμών μπήκε τότε. Λοιπόν, όταν δω ένα τέτοιο αεροσκάφος, θα το κατεβάσω κάτω. Δεν είχαμε χώρο που να παρκάρουμε τα αεροσκάφη που κατέβασε κάτω. Τίποτα δεν έκανε. Και μάλιστα βγήκαν εύκολα και είπαν κάποιοι, α, ναι, είδες, δεν ισχύει κάτι, γι' αυτό και δεν είπε κάτι. Είσαστε σίγουροι? Μάλιστα. Αφού είστε σίγουροι, ρε παιδιά, τότε τι να σας πω, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα ξαναρέχουν αεροψεκασμούς. Και το θέμα είναι το εξής. Μέσα στο παιχνίδι, επειδή τώρα μου είναι πολύ εύκολο έτσι να το κάνω αυτό το πράγμα, μέσα στο παιχνίδι παίζουν και κάποιες άλλες παράμετροι. Καταρχήν να πω το εξής. Αυτοί που με απορρίπτουν, θα πάρω εγώ την, όσοι συμφωνείτε μαζί μου, θα πάρω εγώ ότι σας εκπροσωπώ εγώ, έτσι, και θα πω το εξής. Αυτοί που με απορρίπτουν, άρα και εσάς, λένε, έλα ρε βλάκα τώρα, είναι ο καιρός. Πώς είναι αυτό το ολόκληρο, το έχει απαντήσει και και η πολεμική αεροπορία αυτό το πράγμα, ότι είναι οι συνθήκες, λέει, που δημιουργούν αυτό το ίχνος, λέει, το οποίο δεν πέφτει εύκολα. Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα Τετάρτη είχαμε τον ίδιο ακριβώς καιρό. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είχαμε ακριβώς τον ίδιο καιρό. Για συγκεκριμένους λόγους, σε συγκεκριμένη ώρα είδα και ποια ήταν η θερμοκρασία, δηλαδή 11:32 της Δευτέρας, 11:32 της Τρίτης, 11:32 σήμερα, η θερμοκρασία που υπήρχε στο κέντρο των Αθηνών ήταν 29,1 βαθμοί στο κτίριο που βρισκόμουν. Το βράδυ μπορεί να πάει 18 τρεπά. Φεύγει ένα αεροσκάφος κάθε μέρα το πρωί και πάει καβάλα. Είναι πραγματικό αυτό. Αλλά εγώ θα πω όχι καβάλα, γιατί πάει από αυτή τη μεριά, πάει Κέρκυρα και περνάει πάνω από την Αθήνα. Και πες ότι περνάει 11:32 που σας είπα εγώ. Ποια είναι η διαφορά ότι την Δευτέρα δεν είχε chemtrails, την Τρίτη είχε chemtrails και την Τετάρτη δεν είχε chemtrails? Εφόσον οι συνθήκες είναι ίδιες, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι διαφορετικό το καύσιμο που καίνε. Μα εμείς που υποστηρίζουμε αυτή τη θεωρία λέμε ότι κάτι επιβαρύνει το καύσιμο ούτως ώστε να ψεκαστεί. Στις δεξαμενές των τόνων στο αεροσκάφος μην νομίζετε ότι είναι 99% βενζίνη και 1% από αυτό το υλικό. Μπορεί να πάρουν ένα τέτοιο μπουκαλάκι μόνο να το ρίξουν και να γίνει διασπορά και είναι αρκετή, πιστέψτε με, για να κάνει τη δουλειά της. Έτσι, μιλάμε για 500 ml και ούτω καθεξής. Καίγεται αυτό και τι θα του πούνε το αεροσκάφος? Κάτσε να πάρουμε ένα δείγμα από τη δεξαμενή. Αφού ξέρετε ότι αν έχουν μείνει καύσιμα στο αεροσκάφος, όταν προσγειώνεται τα απορρίπτει. Αλλά είναι πολύ εύκολο μπροστά ακριβώς από τον κόλπο που βρίσκεται το αεροδρόμιο των σπάτων
να κάνουμε μια μικρή έρευνα, να δούμε ποια είναι τα ποσοστά των βαρέων μετάλλων που υπάρχουν σε αυτό το κόλπο, γιατί συνήθως κάπου εκεί τα πετάνε τα καύσιμα. Αλλά και αυτό πάλι που το λέμε, είμαστε ψέκες. Από εκεί βγήκε και το ψέκες. Προτιμώ να είμαι ψέκας και να τα ψάχνω όλα, παρά να έχω πάνω μου σαν πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να έχω αυτά τα πράγματα, ας πούμε, σαν υποψήφιους αρχηγούς και στο ΠΑΣΟΚ και στο Συνασπισμό. Πάλι, γυρνάνε και λένε αυτά είναι στο μυαλό σας. Τους θα αποδεικνύεις όλα αυτά, μετά λένε δεν ισχύει. Τους φέρνεις μελέτες, δεν ισχύει. Έχουν βγει διάφορες εταιρείες που τροποποιούν τον καιρό. Σας τις έχω δείξει, υπάρχει και η 5Δ, όπως λέτε, και η 5Σ κτλ. Αυτές βασίζονται στους ψεκασμούς, αλλά εκεί είναι με τη βούλα του κράτους, και στη διαδικασία του ιονισμού της ατμόσφαιρας, ό,τι λέει ο Τέσλα, που το έχει χρησιμοποιήσει ο στρατός των ΗΠΑ της Αμερικής και έχει κάνει το χάρμα. Άρα, ναι μεν υπάρχει τεχνική, ναι μεν τη βρήκε ο Τέσλα, ναι μεν μπορεί να γίνει ιονισμός της ατμόσφαιρας, αλλά μην το λες σαν χάρπ γιατί είσαι ψέκας. Ναι μεν μπορούμε να πετάξουμε κάτι και με την έννοια της βροχής να πέσει στο έδαφος ή να αλλοιωθεί η βροχή, αλλά μην το λες γιατί είσαι ψέκας. Ναι μεν τα μισά αεροσκάφη που πετάνε παράλληλα δεν βγάζουν άσπρη γραμμή ή βγάζουν contrails, αλλά εσένα το δικό σου βγάζει chemtrails. Φιλαράκο να το προσέξει λίγο τον μπουζί, ξέρω εγώ, και λίγο τέτοια πράγματα, αλλά είσαι ψέκας. Ναι μεν περνάνε αυτά και μετά σε 3 ώρες χαλάει ο καιρός, σε 4 ώρες μας πονάει το κεφάλι, αλλά είσαι ψέκας, μην τα λες. Είναι warnings, προειδοποιήσεις, ψέκα. Και αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Θα μπορούσα σήμερα να βάλω ένα τίτλο που θα έγραφε τη λέξη αεροψεκασμή και από κάτω θα μου πετάξει το YouTube από τους fact checkers ότι είναι, πώς το λένε, δεν ισχύει και αυτά. Από ποιους δηλαδή? Από αυτή την επιτροπή που έχει τον πρώην ναρκαλιευτή, τα Χελένη Χόαξ λέμε, το πρώην ναρκαλιευτή ως ειδικό, μία αγνώστου, αγνωστικίδου που έλεγε για μένα διάφορα πράγματα, αλλά από τότε που εμφανίστηκαν στο Μεξικό τα UFO και στις ΗΠΑ της Αμερικής, BOMEC 4711, έτσι, τόσκα, διάφορες κολόνιες λέω, και Φερμή, πώς το λέγεται αυτά, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι ελεγκτές. Γι' αυτό σήμερα διάλεξα έναν άλλο τίτλο, θα το δείτε, έτσι λίγο θα γελάσετε. Ακούστε τώρα κάτι. Σας είπα προηγουμένως ότι γίνεται μια αλλαγή γεωπολιτική, σαν να θέλει η Βρετανία να τραβήξει την ουρά της και αφήνει την Αμερική εκεί πέρα μέσα. Και αυτό είναι σημεία των καιρών. Σας είπα ότι υπάρχει το Έσελον που είναι στην Κύπρο και στο Μπαϊότ, αλλά υπάρχει και το Χαρπ που είναι στην Αλάσκα, στο Κόσοβο, στην Κύπρο και στο Μπαϊότ, έτσι στον Ντιέγκο Γκαρσία. Αποδεδειγμένα όλα. Και σας είπα και τι γίνεται η διαδικασία. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Εφόσον μπορούμε να τροποποιήσουμε τον καιρό, γιατί και αυτή είναι ερώτηση του διαβόλου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν ξοδεύσει 3 δισεκατομμύρια, 3 υποτίθεται για τον πόλεμο των άστρων, δεν εντοπίζουν κάπου αυτόν τον τυφώνα και να τον καταστρέψουν προτού χτυπήσει τη Φλόριδα, που η Φλόριδα είναι πολύ ακριβή περιοχή. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην Αμερική από τις πιο ακριβές περιοχές είναι η Φλόριδα, το Άσπεν και το καθεξής. Το ένα είναι βουνό, το άλλο είναι θάλασσα. Αλλά εκεί που θα χτυπήσει είναι η Τάμπα, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες, και είναι Μπαραγκούπολη. Είναι εκεί που είναι βγαίνει η Κορκόδελη και το καθεξής. Γιατί δεν σταματάνε οι κυρίαρχες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η υπερκυβέρνηση πάνω από τον Biden και τον Τραμπ, αυτό το κομμάτι, και κινδυνεύουν να σκοτωθούν εκατομμύρια άνθρωποι, και μάλιστα χρησιμοποιούν την έκφραση από τον Tolkien που λέει «Run you fools», τρέξτε εσείς οι ηλίθιοι, έτσι. Πολύ απλά, γιατί πρέπει να γίνει μια ανακατανομή του πλούτου, να λειτουργήσουν κάποιες βιομηχανίες, ασφαλιστική, κατασκευαστική κτλ. Θα μου πεις, εις βάρος του λαού σοβαρολογείται? Εδώ ρίξαν τους δίδυμους πύργους, υποτίθεται γιατί τους επιτέθηκαν οι Άραβες. Οι Άραβες που είχαν κάνει 7 ώρες μάθημα, κατάφεραν ένα πολιτιακό αεροσκάφος να είμαι 160 τόνων να το κάνουν και έτσι κιόλας, και να περάσουν 3 μέτρα κάτω από το ραντάρ και να χτυπήσουν το Πεντάγωνο. Αυτά θέλετε να τα πιστέψουμε, έτσι? Εντάξει. Αν θέλετε να τα πιστέψουμε, αύριο θα σας πω για τον Ευγένιο Τριβιζά και τη φρουτοπία, τον Πίκο Απίκο κτλ. Λοιπόν, τώρα έχουμε αφήσει εδώ λίγο το τυφώνα.
να τελειώσω εγώ τους αεροψυχασμούς, θα σας πω για το τυφώνα, για να είμαστε καλυμμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Οι αεροψυχασμοί οι χειρότεροι γίνονται βράδυ. Και χαίρομαι πάρα πολύ, και θα το θυμηθείτε πάρα πολύ, που σας έλεγα βγείτε έξω να δείτε τι χρώμα έχει ο ουρανός στις 3 η ώρα το πρωί. Δεν είμαι... Έμαθα ότι κάποιος κάπου που στη Θεσσαλονίκη μύριζε τα παπούτσια στη γειτονιά των γειτόνων και δήλωσε ότι έχει ένα φετίχ, μια ασθένεια τλπ. Εγώ δεν είμαι φετιχιστής να πω πω βγείτε στο μπαλκόνι, βγήκαν στο μπαλκόνι και χαλάσαν τον ύπνο τους. Περισσότεροι από εσάς κοιμόσαστε μετά τις 3 η ώρα, περιμένετε και τη μόρα και μετά. Αλλά βλέπετε ότι είναι ιονισμένη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και θα ξανακούσετε και τις αλπικές του θανάτου και τις αποκάλυψεις. Οι χειρότεροι αεροψυχασμοί γίνονται το βράδυ. Διότι δεν μπορείς να τους εντοπίσεις τα trails και γίνονται μέχρι να γίνει η ανατολή, οπότε δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Είναι εύκολο να το εντοπίσουμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάτε να πάρετε μια λαδόκολα. Μην την πάρετε από το σουλατζίδικο της γειτονιάς σας, γιατί θα είναι όλο λαδιές. Από ένα βιβλιοπωλείο ήδη γραφικής τέχνης, πάρετε 4-5 λαδόκολες. Και σε ένα σημείο στο μπαλκόνι σας που δεν υπάρχει στέγη από πάνω, απλώστε τις λαδόκολες. Και παρατηρήστε το πρωί τι έχει πέσει πάνω στη λαδόκολα. Θα το κάνετε και μία έτσι τα λοιπά και στο τέλος θα είναι λες και έχει πέσει τάλκ πάνω στην λαδόκολα. Έχετε πλύνει το αυτοκίνητό σας αργά απόγευμα αυτές τις μέρες και το παίρνετε πρωί-πρωί. Πέρα από την υγρασία έχει και σκονίτσα. Πότε προλάβε? Αεροψυχασμοί. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Τα έχουμε πει τι χρειάζεται να πάρουμε τα λοιπά. Πάμε τώρα στο μικρό κομμάτι αυτό με τον τυφώνα και τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση αν χτυπήσει κούφια έναν ώρα κάπου στη Μεσόγειο. Λοιπόν, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τουλάχιστον αυτό που έχουν στην κατοχή τους δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατεβάσουν την ένταση αυτού του τυφώνα. Αυτός ο τυφώνας πιθανόν να είναι και τεχνητός. Δεν γίνεται. Στην Ελλάδα, όσοι πάνε στους στήλους του Ολυμπίου Διός, θα δουν ένα στήλο που είναι πεσμένο κάτω. Και μάλιστα τα δαχτυλίδια του είναι. Πώς είναι, κόβουμε το ψωμί και κάνει έτσι φέτες. Αυτός δεν έπεσε στην αρχαιότητα. Αυτός έπεσε το 1854, αν δεν κάνω λάθος. Το αναφέρει ο Καμπούρογλου στην ιστορία των Αθηνών και λέει ότι έγινε ένας κατακλυσμός και ένας τυφώνας που χτύπησε την Αθήνα, με αποτέλεσμα να πέσει αυτός ο στήλος του Ολυμπίου Διός. Έτσι, λοιπόν, άρα έχει χτυπήσει. Από το 1854 και με μια αναφορά που σας κάνω εγώ τώρα, που κάποιοι από εσάς δεν το γνωρίσατε, δεν έχουν υπάρξει άλλοι τυφώνες που να έχουν χτυπήσει την Αθήνα. Πλην μόνο μίας πολύ μεγάλης κακοκαιρίας, πότε, ένα μήνα πρωτού γίνει ο σεισμός των Αλκιονίδων νήσων, όπου έβρεξε μέχρι και κοκκινόχωμα. Αυτό εκεί. Στις ΗΠΑ, πράγματι αυτός ο τυφώνας που έρχεται είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε ένταση τυφώνας όλων των εποχών, ο τρίτος ταχύτερος σε 24 ώρες από κατηγορία 1 πήγε 5 και ήταν από τη στιγμή που γυρίζεται, η στιγμή που γυρίζεται είναι 9:57, είναι να χτυπήσει τη Φλόριντα. Λοιπόν, θα υπάρχει μια τεράστια καταστροφή. Συζητιέται για 100 δισεκατομμύρια με 200 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχει χτυπήσει καν ακόμα τη Φλόριντα. Μακάρι να μην χτυπήσει καθόλου. Άρα μπαίνει μια διαδικασία, θα κοπεί χρήμα, θα μπει χρήμα στην αγορά, κατασκευές, ασφάλειες και οτιδήποτε άλλο. Μέχρι στιγμής καλά. Ακούστηκε ο όρος καταφύγια. Και πάμε λίγο και στα δικά μας τα καταφύγια. Όχι, ακόμα δεν είναι εκπομπή για τα ελληνικά καταφύγια. Αυτή θα την κάνω όποτε θέλω εγώ. Όχι όποτε σποσονάρουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, και η Κύπρος, θα ξέρετε, έχει 2.400 καταφύγια. Εμείς με το ζόρι ανέχουμε 400. Τέσπα. Λοιπόν, τα καταφύγια στην περίπτωση του τυφώνα που θα χτυπήσει στη Φλόριντα δεν κάνουν τίποτα. Ίσα που είναι υγροί τάφοι, θα πάτε από κάτω από το έδαφος, θα μπουν τα νερά και τελείωσε. Υπάρχουν καταφύγια που είναι ειδικά, τα οποία είναι αεροστεγή, υδροστεγή και δεν μπαίνει μέσα στο νερό. Δεν υπάρχουν τέτοια καταφύγια σε κανένα μέρος του κόσμου για τόσο μεγάλο πληθυσμό. Δόθηκε εκένωση γιατί πολύ απλά είναι το εξής. Και αν δεν. What if, και αν δεν, έτσι. Τι θα γινόταν εάν, αν μέναν εκεί πέρα μέσα, μπορεί να έχουμε 1-2 εκατομμύρια νεκρούς. Και τι θα τα ισοπεδώσει? Θα ρίξει κατάλληλους 3 μέτρα νερό, κατάλληλους 5 μέτρα νερό.
τα σπίτια εκεί πέρα είναι χαμηλόσπιτα, είναι με, πώς λένε, ταμπέλες, με οτιδήποτε άλλο κλπ. Και θα γίνει ο κακός γαμός. Άρα, μη συνδέουμε ύπαρξη πολεμικών καταφυγίων με τον τυφώνα. Είναι περίεργος, είναι πολύ περίεργος. Είναι τεχνητός, εγώ λέω ναι. Θα δούμε, νομίζω στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ευελπιστώ, γιατί έχω και κάποιους μακρινούς συγγενείς, αλλά ήδη έχουν φύγει, έχουν πάει στον Καναδά. Ευελπιστώ να μην γίνει τίποτα κακό και να μην πεθάνει κόσμος, έτσι. Γιατί είδα σήμερα και κάποιους χερέκακους που λέγανε θα χάσει η Αμερική 600 δισεκατομμύρια όσα έκλεψε από τη Ρωσία, αδιάφορο. Όσοι σκοτώθηκαν στη Γάζα θα σκοτωθούν στην Αμερική. Αυτό είναι, τι να σας πω παιδιά, είναι αηδία αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο και το καθεξής. Υπάρχουν δυνατότητες, πάμε τώρα στα δικά μας, να γίνει τέτοιος τυφώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Μεσόγειο? Στη Μεσόγειο δεν έχει καταγραφεί τέτοιος τόσο μεγάλη εντάσεως, ούτε στην Ελλάδα. Πρέπει, είναι η απόσταση των ακτών κτλ. Αλλά από τη στιγμή που έχει έρθει η κεραία του Χάρπ στο Κόσοβο, έχουμε αρχίσει και έχουμε τεράστιους υδροστρόβιλους και ανεμοστρόβιλους και τεράστια έκταση και έκρηξη καιρικών φαινομένων. Πολύ πιθανόν να αρχίσουμε να έχουμε τα τσουνάμι. Ο χειρότερος συνδυασμός από όλα, είναι, που δεν έχει συμβεί και ποτέ, είναι να υπάρχει τυφώνας, κατά τη διάρκεια του τυφώνα να γίνει σεισμός και να γίνει τσουνάμι, το οποίο με τον τυφώνα θα ενδυναμωθεί για να γίνει μια καταστροφή. Είναι μια πολύ κουλή περίπτωση, δεν μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι για τα πάντα. Εγώ, μου έχουν μείνει δύο εικόνες στα μάτια μου. Είδα τον μετεωρολόγο στην Αμερική να κλαίει, που του στείλαν κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να τα πει. Και είδα τους αυτούς που ήταν στο αεροπλάνο, που πηγαίνουν στο τυφώνα, που υπήρξε και ταινία Τυφώναρς, θυμάστε, που ψάχνανε τους τυφώνες και αυτά, που πλησίασε, δεν τόλμησε να το περάσει και να μπει στο μάτι του τυφώνα που είναι όλα ήρεμα, πλησίασε και φωνάξαν «Ωχ Θεέ μου, τι είναι αυτό» και φύγαν πίσω. Νομίζω αρχίζουν τα καιρικά φαινόμενα και εντάσσονται και δεν ξέρω μήπως είναι και μια επίθεση μιας αδελφότητας σε άλλη αδελφότητα, δεν λέω της Ρωσίας στην Αμερική, γιατί παρεμβαίνει στα πάντα. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει αυτό με τους αεροψεκασμούς, το είδατε, αύριο νομίζω θα έχει πάλι αεροψεκασμούς, θα δούμε τι γίνεται, εξήγησε αυτά τα πράγματα, και υπάρχει ένας τυφώνας. Εύχομαι να είναι καλά οι άνθρωποι, να μην καταστραφούν, να μην πάθουν τίποτα, αν και θα καταστραφούν πάρα πολλά πράγματα έτσι όπως λέμε. Και αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, πατήστε εγγραφή, είναι δωρεάν, το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε μέρα 11 και 4 εκπομπή, και κάντε και ένα like. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.